Σύμφωνα με νέες αναφορές, ο Γευγένη Πρικόζιν, ο Ρώσος ιδρυτής και αρχηγός της Ρωσικής Μισθοφορικής Εταιρείας Βάγκνερ, λέγεται πως βρίσκεται σήμερα εν μέσω προσπαθειών στρατολόγησης νέων μελών για την εταιρεία του στη Λευκορωσία. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το κανάλι PCHK Ogbu στο Telegram, ο Ρώσο επιχειρηματία Πρικόζιν, δηλαδή ο άνθρωπο πίσω από την πρόσφατη ανταρσία τη Βάγνερ έναντι του Κρεμλίνου και του Πούτιν, προσπαθεί τώρα να στρατολογήσει νέου μισθοφόρου από φυλακέ και οικισμού τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τι εν λόγω πληροφορίε, ο αρχηγό του ιδιωτικού στρατού Βάγνερ έλαβε πρώτα την άδεια του λευκορώσου Προέδρου Λουκασέγκο πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του. Σύμφωνα με το προαναφερθέν κανάλι του Telegram υπάρχουν προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδιωτικής μισθοφορικής εταιρείας Wagner στη Λευκορωσία. Σύμφωνα με δεδομένα, οι τέσσερις από τους πέντε στρατιώτες της Wagner θα μετακινηθούν στη χώρα. Αυτοί που θα παραμείνουν σε ρωσική επικράτεια λέγεται πως θα βρίσκονται στην περιοχή του Λουχάνσκ, δηλαδή σε εδάφη που η Ρωσία προσάρτησε τους τελευταίους μήνες. Βάσει των αναφορών, όλοι οι βασικοί παράγοντε του ιδιωτικού στρατού τη Βάγνερ συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και αρχηγού τη Πρικόζιν βρίσκονται σήμερα στο έδαφο τη Λευκορωσίας. Βέβαια, το ζήτημα τη στρατολόγηση νέων μελών από φυλακέ και οικισμού τη χώρα παραμένει μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, αφού μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει κανένα επίσημο σχόλιο από τον Πρικόζιν ή από του εκπροσώπου του στη Βάγνερ. Ωστόσο νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες πως στη Λευκορωσία προσπάθησαν να στείλουν φυλακισμένους στη Βάγνερ, ωστόσο προσθέθηκε πως κανένας τους δεν ήταν πρόθυμος να ενταχθεί στη ρωσική μισθοφορική ομάδα. Οι νέε αναφορέ περί στρατολόγηση νέων μελών στη Λευκορωσία ίσω υποδεικνύουν την εγκυρότητα άλλων πρόσφατων αναφορών, οι οποίε θέλουν τον Πρικόζιν να ετοιμάζει μια νέα μαζική επίθεση έναντι του Ουκρανικού στρατού. Ο ίδιος ο αρχηγός τη εταιρείας επιβεβαίωσε σε δηλώσει του πως οι μαχητές του θα επιστρέψουν στην πρώτη γραμμή τη μάχη ίσω τον Αύγουστο. Εάν καταφέρει ο Ρώσος επιχειρηματίας να συγκεντρώσει νέους στρατιώτες και προλάβει να του εκπαιδεύσει πριν την αναφερόμενη επίθεση, τότε ίσω η επιχείρηση τη Βάγνερ ανησυχήσει ιδιαίτερα πολύ την Ουκρανία. Στους φόβους του Κιέβου προστίθεται και η πιθανότητα η Βάγνερ να επιτεθεί από λευκορωσικά σύνορα, ανοίγοντας έτσι ένα νέο και πολύ κρίσιμο μέτωπο για τον εξουθενωμένο Ουκρανικό στρατό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.